Ένα ακόμα εταιρικό ομόλογο. Ακριβώς, ένα ακόμα εταιρικό ομόλογο. Φαίνεται ότι η αγορά αυτή αρχίζει και αποκτά έτσι ιδιαίτερη δυναμική. Εμείς από την εκπομπή σου και από το κανάλι του SBC το είχαμε εντοπίσει έγκαιρα και το είχαμε επισημάνει. Φαίνεται ότι είναι το επόμενο έτσι μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη. Και από εκεί και πέρα, Βασίλη, πιστεύω ότι είναι και ένα σημείο αναφοράς για το επόμενο στάδιο που αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο, θα μπορούσαμε να πούμε συνολικότερα. Ναι, διότι είναι ένα ομόλογο, να πούμε ότι είναι στην ουσία το έκτο κατά σειρά. Ακριβώς. Εταιρικό ομόλογο. Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί άλλα 5 και έχουν αντληθεί συνολικά 595 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες μέσω της αγοράς των εταιρικών ομολόγων. Και αυτό είναι το σημαντικό, διότι εδώ έχουμε τοποθετήσεις, έχουμε ομολογίες και έχουμε τοποθετήσεις από 1.000 ευρώ, όπως είτε έχει συμβεί και στην ενεργειακή. Δηλαδή θα προσφερθούν 60.000 ομολογίες, ύψους 1.000 ευρώ η κάθε μία. Άρα ο κάθε ένας μπορεί να μπει με 1.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ δηλαδή το μήνυμα, το λιγότερο, για να συμμετάσχει σε αυτές τις ομολογίες. Ακριβώς. Θα πρέπει, Βασίλη, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πράσινο ομόλογο, όπως αναφέρεται και στην γλώσσα των επιχειρήσεων. Και αυτό το αναφέρουμε γιατί όλο το ποσό αυτό θα πάει στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για το επόμενο διάστημα 2017-2019 για να ανανεώσουμε πηγές ενέργειας. Και αυτό που μπορούμε να δούμε και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά η εταιρεία προγραμματίζει ένα καινούριο πλάνο επενδύσεων αρχής από το 2017, το οποίο συνολικά είναι ύψος 500 εκατομμυρίων. Αξίζει να αναφέρουμε, Βασίλη, 17-19. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στην κρίση και συγκεκριμένα από το 2012 έως το 2016 η Τένα Ενεργειακή έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 600 εκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν... Και σε μια δύσκολη περίοδο. Σε μια δύσκολη περίοδο. 2012-2016, δηλαδή. Στην καρδιά της κρίσης. Ακριβώς. 600 εκατομμύρια συνολικές επενδύσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Όλο αυτό λοιπόν θα πάει στοχευμένα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο άμεσος στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2018, αρχές του 2018 δηλαδή, σε ένα περίπου 1,5 χρόνο, να έχει υπερβεί το 1 γιγαβάτ, σωστά, εγκατεστημένη ισχύως μέχρι τις αρχές του 2018, όπως προαναφέραμε, Βασίλη. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό το πράσινο ομόλογο, το οποίο μπαίνει στις ζωές, έτσι ξανά στο λεξιλόγιο μας, διότι πάει προς τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή στις επενδύσεις στα αεολικά πάρκα, τα οποία έχει, είναι επενδύσεις οι οποίες αφορούν τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έτσι. Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η Τέρνα Ενεργειακή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα σημείο αναφοράς για το ελληνικό χρηματιστήριο, γιατί όπως προαναφέραμε, έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό κύκλο επενδύσεων, όπως και εσύ επισήμανες, στην καρδιά της κρίσης. Σχεδιάζει επενδύσεις μισού δις μέσα στο επόμενο διάστημα και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και από τις βασικές εταιρείες και σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, υπάρχει παρουσία της εταιρείας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι από τις επενδύσεις αυτές που θα γίνουν, το μεγαλύτερο ποσό θα διοχετευτεί στην ελληνική επικράτεια, αλλά θα υπάρξει και σημαντικό επενδυτικό πλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, που φαίνεται και εκεί πέρα αυτός ο τομέας θα είναι το επόμενο έτσι μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά αυτή της πράσινης οικονομίας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πάντως το ομολογιακό δάνειο, στο οποίο θα προχωρήσει η Τένα Ενεργειακή, θυμίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη περιμένουμε να εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Την Παρασκευή θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το εύρος της απόδοσης, όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται από την εταιρεία, ως ήθιστε. Και Δευτέρα 17 Ιουλίου με Τετάρτη 19 Ιουλίου θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες. Θα διαρκέσει αυτή η προσφορά. Αυτή η προσφορά των 60.000 ομολογιών με 1.000 ευρώ η κάθε μία.